Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε συνέχεια των εργασιών της Επιτροπής μας και στα πλαίσια των συνεδριάσεων για την συμβολή των ιδιωτικών φορέων στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας, φιλοξενούμε σήμερα το Κοινοφελές Ίδρυμα Ιωάννης Λάτσης. Όπως θα διαπιστώσατε και από το πληροφοριακό έντυπο που ήδη σας έχει διανεμηθεί, το Ίδρυμα δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στους τομείς των επιστημών, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής πρόνοιας και του πολιτισμού. Το λόγο στην κυρία Φωτή, η οποία και ο συνάδελφος του κύριου Γαβρόγλου, πιστεύω ότι τελικά θα μας δώσει τις πολύτιμες γνώσεις και όλα θα ολοκληρωθούν έτσι. Με τον κύριο Γαβρόγλου είμαστε βέβαια χρόνια συνάδελφοι στο Πολυτεχνείο, από όπου ξεκίνησε και εκείνος. Αυτό όμως σήμερα που φέρνει στη Βουλή ο κύριος Γαβρόγλου δεν συνδέεται με αυτό που κάναμε τόσα χρόνια μαζί και άρα κρίνεται αυτοτελώς προφανώς. Να πω καταρχήν ότι έχετε μία παρανόηση. Δεν κοίταζα συγκαταβατικά, ενοχλημένη ή στοϊκά όσα ο συνάδελφος έλεγε. Γιατί δεν τον κοίταζα? Για τον απίστευτο λόγο, και βέβαια αυτό δεν αφορά τους συναδέλφους που είναι εδώ εκ μέρους του Ιδρύματος Λάτσι για να μιλήσουν για τις δράσεις τους στην έρευνα. Αλλά όλες αυτές τις μέρες ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς σαν κόμμα ζητάμε και τη φορολόγηση του εφοπλιστικού κεφαλαίου και ζητάμε πολύ συγκεκριμένα θέματα σε σχέση με έναν κλάδο ο οποίος δεν επομίζεται κανένα βάρος ούτε στην κρίση αλλά ούτε και προηγούμενα. Επομένως, το κομμάτι που έθιξε ο συνάδελφος αφορούσε την πολύ απλοϊκή σκέψη που κάνει ο κάθε άνθρωπος, ότι δηλαδή ένας πλούτος που όφιλε να εισραίει εις τα ταμεία του κράτους, σήμερα έρχεται με ύφος ευεργέτου να δίνεται σε ένα χυμαζόμενο λαό. Αυτό δεν έχει σχέση με τις μελέτες έρευνας, έχει σχέση με το ελάχιστο εκείνο ποσοστό του ελληνικού λαού, το οποίο, εάν φορολογείτο, με όρους δίκαιους και, και με όρους αναλογικούς του πλούτου που παράγει, θα είχαμε μία διαφορετική εικόνα εις τα έσοδα του κράτους. Αυτό δεν νομίζω ότι έχει κανείς καμία διαφορά εδώ, για να λέει ότι δεν ισχύει ή ισχύει ή δεν ξέρω τι. Εντάξει, λοιπόν. Όπως ξέρετε, ο πλούτος δεν παράγεται με την ευχή του Θεού, ούτε με την τύχη. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είμαστε πια σε αυτό το επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει, ας μην πάμε παραπέρα, γιατί το Ίδρυμα Λάτσι δεν είναι εδώ για να ακούσει αυτές τις αντιπαραθέσεις. Θα τα πούμε στην Επιτροπή Οικονομικών και σε όσα προκύπτουν εκεί από το νέο φορολογικό ή όχι σύστημα κτλ. Να επανέλθω λοιπόν επί του θέματος. Έχω τις εξής ερωτήσεις. Καταρχήν βέβαια, χαίρομαι πάρα πολύ για τις διαπιστώσεις που κάνει ο κύριος Γαβρόγλου, που εξάλλου δεν αμφέβαλα ότι θα τις έκανε, γιατί τις έκανε πάντα και ως καθηγητής του Πολυτεχνείου παλιότερα και ως καθηγητής του Πανεπιστημίου σήμερα, για την εξαιρετική ποιότητα των νέων ερευνητών, για τη μεγάλη ανάγκη των ερευνητών να ερευνήσουν και δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ερευνήσουν, γιατί αυτή η χώρα δεν δίνει κανένα από τους πόρους που έχει σε όλο αυτό το κομμάτι. Έτσι. Και βεβαίως προκύπτει πάλι το καταπληκτικό ερώτημα πώς συμβαίνουν όλα αυτά σε αυτή τη χώρα με τα άθλια πανεπιστήμια. Διότι αυτό δεν μπορώ να το ξεπεράσω ποτέ. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, εγώ καλοδέχομαι τις παρατηρήσεις του κυρίου Γαβρόγλου σε αυτό το επίπεδο, γιατί ακριβώς επιβεβαιώνουν την άποψή μου ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι εξαιρετικά ή, εν πάση περιπτώσει, η πλειοψηφία τους. Τώρα, έχω μία ερώτηση πραγματικά όμως μεθοδολογικού περιεχομένου. Όταν θυμάμαι κιόλας λίγο το παράδειγμα των μεγιστάνων ή, εν πάση περιπτώσει, των ανθρώπων στην αναγέννηση.
αυτοί χρηματοδοτούσαν καλλιτέχνες, το ένα το άλλο ανθρώπους επιστήμης κτλ. Ακριβώς κάνανε την ίδια δουλειά που κάνουν σήμερα τα ιδρύματα, τα μεγάλα, το εφοπλιστικό κεφάλαιο κτλ. Αλλά τότε χρειάζεται να συγκεντρώσει το χρήμα σε μία κατεύθυνση. Διότι όταν ένα 200 το διασπάς σε 100 μικρές μελέτες, οι οποίες καλώς ονομάζονται μελέτες. Εγώ θεωρώ ότι πολύ σωστά είπε ο κύριος Αφεντούλης, τις ονομάσαμε μελέτες και δεν τις ονομάσαμε έρευνες. Και με αυτή την έννοια, εγώ έχω ένα ζήτημα πώς ο πρόεδρος φέρνει αυτό το θέμα στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας. Εγώ δεν υποτιμώ καθόλου τη δουλειά που κάνει το Ίδρυμα Λάτσι και καλώς την κάνει. Αλλά αν ήθελε να κάνει πραγματικά έρευνα, θα μπορούσε να βρει ένα τομέα, οποιονδήποτε, γενετικής, μοριακής βιολογίας κτλ. Και να συγκεντρώσει το χρήμα εκεί, όπως κάνουν μεγάλα ιδρύματα, οπότε έχουν και ένα πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αυτό που κάνει το Ίδρυμα στη συγκεκριμένη κατάσταση, εγώ το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον, σαν μία... ας πούμε, αν θέλετε, ενθάρρυνση όλων αυτών των χιλιάδων ερευνητών που δεν μπορούν να βρουν μια δραχμή να πούνε και να κάνουν ένα μικρό project. Αυτό όμως απέχει πολύ από αυτό που συζητάμε σε αυτήν την Επιτροπή ως προς την έρευνα και τις κατευθύνσεις της έρευνας και το τι πρέπει να συμβαίνει στην έρευνα. Αυτό δεν αφορά το Ίδρυμα Λάτσι, αφορά εμάς όμως. Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, εγώ έχω μεγάλη ένσταση για το πώς επιλέγετε από ένα σημείο και ύστερα τους ποιους προσκαλείτε. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα το θέσω ως θέμα στην Επιτροπή. Ευχαριστώ.